είσαι καλά. Έχουμε καλή παρέμβαση. Καλό κύριο. Λίγο μα αφήνει το άνθρωπο. Λοιπόν, εύχομαι να σου λέω χρόνια πολλά. Καλά και μεγάλα και την υγεία προφανώ. Και να πορεύετε πάντα και το καλό. Λοιπόν, στον κύριο Πρόεδρο, από την υγεία, το συμβούλιο, το απέριτο, να είσαι καλά. Να απολύτω αυτό το σύντομο. Καλημέρα, αγαπητέ. Χρόνια πολλά με υγεία προπάντων. Προπάντων με υγεία το τονίζω, γιατί όπω γνωρίζετε πέρασα μια περιπέτεια πριν από ένα μήνα δυο και γι' αυτό έχω με όλους σας υγεία, υγεία, υγεία. Τίποτα. Να σας πω ότι είμαι πολύ χαρούμενος ότι επιτέλους μετά από 3 χρόνια ξανακαταφέραμε να συναντηθούμε εδώ στο στέκι μας να ακούσουμε βέβαια την αργιοβασικά την πίτα μας και να ακούσουμε πάλι το ίδωρό μας στο στέκι που τον είδαμε σε ρυθίσει αυτό το καιρό. Θέλω να πω ότι μετά από 21 χρόνια που έχει φύγει από κοντά μας ο Σέγιος, μετά από 21 χρόνια που έχει φύγει από κοντά μας ο Σέγιος, συνεχίζει και είναι παρόν εδώ, μαζί μας. Εχθές έβλεπα μια εκπομπή στο Open τυχαία και από τις 10 η ώρα μέχρι τις 2 η ώρα τη νύχτα έπαιρνε τα τραγούδια του Σέγιου. Και είπαν διάφοροι τώρα εκεί οι καλλιτέχνες ότι αυτός ο άνθρωπος εμείς παίρνουμε παράδειγμα από αυτόν και διδασκόμαστε και συνεχίζουν. Βέβαια και ανέφερε μια κοπέλα ότι εγώ λέει να σπάζομαι μια κουβέντα που έχει πει ο Χατζηδάκης ότι τέτοιες φωνές μετά από 500 χρόνια θα ξαναβγούν και αν μην. Βάση περιπτώσει ο Σέντος εδίδαχε, εκτός από τη φωνή του, εδίδαχε και με τον τρόπο ζωής του σε εμάς, του πιο μικρού, πώς να ζήσουμε, γιατί να σκεφτείτε ότι κλώτησε, υπολογίζουνε, ότι κλώτησε, έδιωξε από κοντά του 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Το περίπου. Υπολογίζουνε ότι δεν κατατέθηκε, τα κλώτησε. Εν πάση περιπτώσει, για να επανέλθουμε εδώ στη συγκέντρωσή μας σήμερα και πάλι θέλω να σας ευχαριστήσω που παρακολουθούμαστε πάλι εδώ μετά από τόσο καιρό και να σας ευχηθώ χρόνια πολλά. Και καλά. Θα παρακαλούσα τον πρώην Δήμαρχο, τον Γιώργο τον Μαρακό, που είναι απόψε μαζί μας, να βρεθεί ένα χαιρετισμό. Γεια σας. Δεν θα παρεκκλίνω και εγώ των ευχών και του Παπαντώνη και του φίλου του Λευτέρη, του Προέδρου, υγεία, υγεία και υγεία. Και όταν βλέπουμε καθημερινά και στο στενό μας κύκλο και στον ευρύτερο κύκλο διάφορα περιστατικά ανθρώπων που αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας, τότε ακόμη περισσότερο εκτιμούμε στην πράξη την αξία της υγείας. Όχι μόνο να το λέμε και να το νιώθουμε και να το πιστεύουμε. Χαίρομαι που βλέπω γερό και δυνατό και λεβέντη όπως είναι το φίλο του Λευτέρη, γιατί λεβέντη το γνωρίσαμε. Λεβέντη το ξέρουμε και Λεβέντη θα είναι που ξεπέρασε αυτό το πρόβλημα υγείας το οποίο του παρουσιάστηκε. Εύχομαι λοιπόν δύναμη για τη συνέχεια και σε όλους μας το 2023 να είναι ένα έτος υγείας, ένα έτος ελπίδας και αισιοδοξίας και όπως προαναφέρθηκε το παράδειγμα του Στέλιου Κασατζίδη, ο οποίος δεν ήταν απλά ένας μεγάλος λαϊκός τραγουδιστής με εξαιρετική φωνή και με εξαιρετικό ρεπερτόριο. Πάνω απ' όλα με το παράδειγμα και τη στάση ζωής του έδειξε τι, ότι δεν αγάπησε το χρήμα, αγάπησε τον συνάνθρωπο. Γι' αυτό και πέθανε και φτωχός, ενώ θα μπορούσε να έχει πετύχει οικονομικά πολλά πολλά πράγματα. Με αυτό λοιπόν το μήνυμα, πέρα από τα τραγούδια, αυτό το μήνυμα λοιπόν να το έχουμε όλοι μας ως οδηγό, ιδιαίτερα σε αυτές τις δύσκολες περιόδους που βιώνουμε, της δυστυχίας για πολλοί κόσμο, της αβεβαιότητας, της ανασφάλειας, της ανέχειας. Υπάρχουν άνθρωποι, συνάνθρωποι μας που δυσκολεύονται να τα βγάλουν πέρα, στο μήνα τους, έτσι. Άρα λοιπόν, όσο μπορούμε και όπως μπορούμε, και ο Σύλλογος ως μια μεγάλη οικογένεια του Στέλιου Κασατζίδη, ο οποίος έχει αποδείξει όλα αυτά τα χρόνια ότι είναι ένας σύλλογος της προσφοράς, ένας σύλλογος της βοήθειας. Να μεταφέρει αυτό το μήνυμα και μέσω των μελών του σε όλη την κοινωνία, ώστε να μπορούμε να είμαστε πιο αισιόδοξοι και να περιμένουμε καλύτερες μέρες.
Και πάλι, καλή χρονιά, με υγεία και πάντα, κύριε Πρόεδρε, λεβέντη να συγκαμαρώνουμε. Έτσι, χρόνια πολλά. Εδώ και πάλι χρόνια πολλά σε όλους και υγεία, τίποτα άλλο. Πολλά με υγεία. Σας εύχομαι χρόνια πολλά, με υγεία και με αγάπη. Γιατί λείπει και αγάπη λίγο από τον κόσμο. Να έχουμε και αγάπη όλα ο άνθρωπος, ο συνάνθρωπος. Χρόνια πολλά. Καταρχάς, καλημέρα σας. Αγαπητέ Πρόεδρε, να ευχηθώ η ανάρρωση να είναι ονόβια, να συγκεκριμένως και να συγκεκριμένωμαστε. Στο Διοικητικό Συμβούλιο να ευχηθούμε καλές πολιτικές επιτυχίες, ο Σύλλογος έχει οντότητα, έχει δύναμη και θα προχωρήσει και προχωράει και εύχομαι αυτό το έργο το οποίο έχει εκτελέσει μέχρι τώρα να συνεχίσει. Ήθελα να ευχηθώ σε όλους χρόνια πολλά, καλή χρονιά, υγεία όπως είπαν και οι προλαγήσατες και να ευχηθώ το 2023 για όλους μας να είναι μια χρονιά ευόλωσης όλων των προσωπικών αλλά και οικογενειακών στόχων και προσδοκιών μας. Να είστε όλοι καλά, γεροί, δυνατοί και του χρόνου όλοι εδώ. Ευχαριστώ πολύ. Πρώτη φορά να έχουμε σε αυτό το χώρο. Να λέμε τώρα την αλήθεια. Βέβαια, έχω μια εμπειρία από τη λαϊκή μουσική και καλή εμπειρία με αγαπημένους φίλους που δούλευαν νύχτα, που τους αγαπώ και μου αγαπάνε ακόμα. Κάποιοι είναι και παρόντες. Ο σύλλογός σας, όπως είπαμε και πριν, κύριε Λευτέρη, μαζεύει κόσμο. Συσσωρεύει κόσμο με κοινό στόχο την αγάπη σας για το Στέλιο Κατσατζίδη. Όμως αυτή η αγάπη σας έχει φέρει μια αναζωογόνηση στον εδώ το χώρο, τον όμορφο και ζεστό, τον τόσο φροντισμένο και αυτή η φροντίδα επιστρέφει σε εσάς όλους και σε εμάς όταν μας καλείτε να έρθουμε ενώπιόν σας. Λοιπόν, προσφέρετε κοινωνικό έργο πρώτα σε αυτούς σας, με την αγάπη σας στον Κατσατζίδη, πρώτα σε αυτούς σας και μετά στη συγγενή κοινωνία. Και σε όσους αγαπάνε το Στέλιο και σε όσους σας ζητάνε να τους βοηθήσετε. Λοιπόν, όπως είπαν και φουλαλίσατε, στην αρχή ηλικία, αλλά όλα εσείς, το Διοικητικό Συμβούλιο που αγωνίζεται και φροντίζει αυτό το χώρο και μετά όλοι εμείς να είμαστε δίπλα σας όταν και όταν μας χρειαστεί. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή χρονιά με υγεία σε όλους. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε, γιατί μου που κάνετε και με καλέσατε σήμερα. Εύχομαι σε όλους υγεία, καλή χρονιά, χαρές στα σπιτικά σας. Και θα ήθελα και εγώ να απευθύνω, ως ένας μικρός Έλληνας, ένα στέλιο ευχαριστούμε για ό,τι έχει προσφέρει στην Ελλάδα, γιατί πάντα υπήρχε και θα υπάρχει στις καρδιές μας, γιατί κέρδισε επάξια τον τίτλο του Λαϊκού Ερμηνευτή. Αγαπητοί και σφαλτικά, σας ευχαριστούμε πολύ. Χρόνια πολλά, καλό χρόνο.